Κάνει κίνηση ο Εγκλέζου. Τον κλείνει ο Χάμπος Κυριάκου. Λέγαμε για τους τρεις Κύπριους που παίζουν τώρα μέσα. Οι δύο είναι εκεί. Κεφαλιά πάνω στον Βάλε. Από το Λαρένα η κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό. Κάνουν αυτή τη χειρονομία. Θα είναι αντικανονική. Το φάουλ εκτελείται. Η κεφαλιά γκολ. 1-0 Παπουλής. Ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα στο πέμπτο λεπτό με τον πρώτο σκόρερ της ομάδας της Λεμεσού. Εδώ ξανά πολύ καλή εκτέλεση, κεφαλιά, βρήκε νομίζω και στο Λαμπάν, για να δούμε εδώ καλύτερα. Ναι, και πήγε στα δίχτυα του Μίνιο, εδώ θα φανεί καλύτερα. Αλλά στον Παπουλή θα πιστωθεί τον γκολ, γιατί από την κεφαλιά του η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα. Άλλον προηγήθηκε το ΑΕΚ από L1-1 και σταματήσε στις 8 συνεχόμενες δίκες. Λάθος, Μάγκλητσα ευκαιρία για το 2-0 και γίνεται εκπληκτικό γκολ. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε στην άμυνα της ΑΕΚ ο Μάγκλητσα και κάνει το 2-0 στο 14ο λεπτό. Το τραγικό λάθος που έγινε στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Καταλά δεν μπορεί να διώξει. Από πλάγια θέση στην κλειστή του γωνιά δέχεται τον γκολ ο Μίνιο. Κοιτάξτε η επιμονή του Μπεντόγια, πίεσε τον Καταρά, τον ανάγκασε να κάνει το πεδαριώδη λάθος. Ντασίλβα, περιμένει ο Μάγκλητσα, κάνει κίνηση και ο Παπουλής στο δεύτερο δοκάρι, τον ίδιο Ντασίλβα τον βρήκε. Κάνει το πλασέ, μόλις έξω. Πήρε μια απίστευτη πορεία με το φάτσο που έβαλε ο Ελλαδίτης. Άλλο ένα λάθος, πάει να παίξει γρήγορα από όλος από τα δεξιά ο Πέδρο. Φεύγει από πίσω του ο Μπεντόγια. Ο Πέδρο σεντράρει, υπάρχει πέσιμο και πέναρτη για τον Απόλλωνα. Ορτίθ το κάνει και κίτρινη κάρτα. Πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Ορτίθ τον τραβάει και στη συνέχεια τον πατάει κιόλας κάτω χαμηλά. Για να δούμε από άλλη οπτική γωνία καλύτερα. Εδώ δεν φαίνεται κάτι. Έτοιμος ο Άλεξ Ντασίλβα απέναντι στον Μίνιο. Αγωνία στην ΑΕΚ Αρένα, ίσως καθοριστική φάση αυτή. Η εκτέλεση του πέναρτη του Άλεξ Ντασίλβα. 3-0 ο Απόλλωνας. Στο 24ο λεπτό. Και το 8ο δικό του γκολ. Έπεσε στη σωστή γωνία ο Μίνιο, αλλά ήταν με δύναμη εκτελεσμένο το πέναρτη από τον Ντασίλβα. ΑΕΚ Απόλλωνας 0-3. Ο Ακοράν κρατάει μπάλα, δίνει τώρα στον Άλβες, είναι μόνος εκεί, βρίσκει τον Εγκλέζου. Προσπίση, τρίπλα, την κόντρα ο Τρισκόφσκι, 3-1 με ανάποδο. Διαμαρτύρεται ο Παπουλής για offside, από την κόντρα η μπάλα πήρε ύψος. Συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ο Βινίσιος, ο Παπουλής και ο Ντασίλβα. Πάμε να δούμε αν έχουμε ακύρωση τελικά του γκολ που πέτυχε ο Τρισκόφσκι. Την ώρα που χτύπησε έγινε κόντρα και δεν υπάρχει offside. Είδατε καθαρά ότι η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό του Απόλλωνα. Γι' αυτό πήρε ύψος. Έκανε κίνηση ο αμυντικός του Απόλλωνα, δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν και από τη στιγμή που είχε πρόθεση για να σταματήσει την προσπάθεια του Εγκλέζου και από την κόντρα μπάλα πήρε ύψος, αυτό λέει ο νέος κανονισμός. Ο Νικολαίδης σωστά διώχνει όλους από εκεί που έπεσαν πάνω στον βοηθό, τον Νίκο καλησπέρα. Εδώ ξανά βλέπετε απλώνει το πόδι ο Σακέτη, είχε πρόθεση, δεν ήταν κατά λάθος που πήγε η μπάλα πάνω του. Δεν υπήρχε offside, δεν υπάρχει offside. Και τον γκολ θα πρέπει να μετρήσει. Τον κανονισμό λέμε πάντα. Είδατε την πρόθεση του Σακέτη. Έβαλε το πόδι ο Σακέτη. Και από τη στιγμή που είχε πρόθεση, η μπάλα πήρε ύψος από την κόντρα. Δεν υπάρχει offside, πρέπει να μετρήσει τον γκολ.
Πάντως Σημειάκη πάνω δεν σηκώθηκε. Και γκολ για την ΑΕΚ. Σωστά μετράει. Μπορεί να πέρασαν 2 λεπτά. ΑΕΚ Απόλλωνας 1-3. Σίγουρα αυτό το γκολ θα βοηθήσει την ΑΕΚ. Ο Γκόμες εδώ κάνει κάτι που δεν έπρεπε να κάνει και θα τιμωρηθεί τώρα. Νομίζω κάνει φάουλ. Συνέχεια με τον Ακοράν. Κάτω χαμηλά τον βρίσκει με το γόνατο εκτός φάσης ο Ντιάγκο Γκόμες. Έπεσε γι' αυτός κάπως εύκολα, προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αυτό το χτύπημα. Τον καλεί κοντά του ο Χρήστος Νικολαίδης και κίτρινη κάρτα και στους δύο. Τελείο Μπεντόγια, η κεφαλιά πάνω στο Μίνιο. Λαρένα, έκανε κίνηση ο Άλβες. Τα κουνάκι για τον Ακοράν, πλάγια η πάσα του, εκεί μπορούσε να κάνει σούτ. Ο Εγκλέζου την σέντρα, διώχνει ο Ρομπέρς. Ο Μπόλεβης το σούτ, ο Κάρικ έξω. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, παρακολουθούμε απόψε στην ΑΕΚ Αρένα. Φωτοβολίδα, κροτίδα, πέφτει κάτω Βάλε, τρέχουν όλοι οι παίχτες του Απόλλωνα εκεί. Είναι αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε, αλλά δυστυχώς συνεχίζουμε να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Ορτίθε επαναφέρει, πέφτει μπάλα πίσω ο Άλβες, δεν υπάρχει offside, το σούτ έξω. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 52 με Άλβες. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά. Εξαιρετική πάσα Παπουλής, έτοιμος για να κάνει την σέντρα πίσω. Τρέχει ο Πέδρο. Το σούτ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 4-1 στο 53 με Πέδρο. Η παλιά από τον Παπουλή ήρθε από πίσω Πέδρο με τη μία το σούτ. Πολύ καλό ποδόσφαιρο από τον Απόλλωνα, κάνει διαγώνια κίνηση. Ο Παπουλής ευκαιρία εδώ. Τον κλείνει ο Ορτίθ. Παπουλής. Η σέντρα, δεύτερο δοκάριο, Γκόμες, το σούτ έξω. Η πάσα του Καταλά. Ο Ντασίλβα από μακριά, πάνω από την εστία του Μίνιο. Τα κουνάκια, εξαιρετικός συνδυασμός. Ορτίθη, σέντρα, διώχνει ο Πέδρο. Χαραλάμπους για το σούτ έξω. Πολύ καλό σούτ από τον Ηλία Χαραλάμπους. Ήταν στο όριο. Τελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πίσω στον Μπόλεβιτς. Κάνει μια παλιά εκεί που ο Χαραλαμπίδης θα χάσει τεράστια ευκαιρία. Είδατε, ο Χαραλαμπίδης έφυγε από κανονική θέση. Ο Σαρδινέρος τον Πέντρο, Σακέτη, διώχνει ο Ρομπέρς. Από κανονική θέση, η οποία έχει ευκαιρία για το 4-1, πάει πλάγια και βρίσκει δίχτυα εξωτερική πλευρά όμως.